Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πάρα πολύ καλά. Πρωινό Τετάρτης, 30 Αυγούστου. Σήμερα να είστε όλοι καλά, λοιπόν. Καλό ξεκίνημα. Κάντε ησυχία τώρα που ετοιμάζεστε. Μην ξυπνήσετε τα παιδιά. Ακόμα είναι πολύ νωρίς και δεν έχουν σχολείο ακόμα. Θέλω να σου πω, τα δικά μου δεν ξυπνάνε. Αν δεν πάει η ώρα 10, λέω πώς θα τα σηκώνω τώρα που θα ξεκινήσει το σχολείο. Είναι 10 γιατί είναι μικρά. Είναι μικρά, ναι. Τα παιδιά από τα 15 και πάνω ξυπνάνε από τις 2 και μετά. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν σου πω. Ούτε γη σου δεν μας βλέπουν. Τίποτα. Άστα. Άστα, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Τρανόρης, γνωστός δικηγόρος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε επίσης που είστε εδώ. Να είστε καλά. Και ο κύριος Αλέξανδρος Νικολόπουλος, οικονομολόγος. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Πολύ χρονός. Ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, κύριε Τρανόρη, πώς το είπατε, καλή σεζόν. Ανοίγει σεζόν. Καλή σεζόν. Ότι. Από την Παρασκευή τι να περιμένουμε και μετά θα δούμε πόσο καλή σεζόν θα είναι. Θα σας εξηγήσω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, είχαμε ένα πάγωμα των πληστηριασμών το Μάιο και τον Ιούνιο λόγω των εκλογών. Και παραδοσιακά, λόγω του κώδικα πολιτικής οικονομίας, απαγορεύονται οι εκτελέσεις για χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου. Άρα, από 1η Σεπτεμβρίου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι ξανά με τη ζωφερή πραγματικότητα των πληστηριασμών. Ήδη, από ό,τι προκύπτει από την πλατφόρμα της διενέργειας πληστηριασμών, έχουν αναρτηθεί 10.210 κίνητα προς εκπληστηρίαση, εκ των οποίων 10.210, εκ των οποίων τα 4.000. Αυτά είναι στα e-auctions, έτσι. Στα e-auctions, στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική. Ναι. Εκ των οποίων τα 4.289 αφορούν κατοικίες, τα 1.600 από αυτά βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής, ενώ είναι ενδεικτικό ότι τα 1.000 εξ αυτών των 10.000 ακινήτων έχουν αξία από 100 έως 200.000, που σημαίνει ότι πολύ πιθανόν είναι ακίνητα ευάλωτων οικοκυριών και σε κάθε περίπτωση μέσα σε αυτά τα ακίνητα θα υπάρχουν σίγουρα και πρώτες κατοικίες. 100 έως 200.000. 100 έως 200.000 ευρώ. Μάλιστα. Στις σημερινές τιμές αγοράς τώρα, 100 με 200 χιλιάρικα, κοντεύεις να αγοράζεις παγκάκι, έτσι. Σωστό, ακριβώς. Και με αυτά, έτσι όπως έχουν εκτιναχθεί τα ύψη πλέον. Στα ύψη τιμές, θέλω να πω, των κατοικιών. Μας είπατε για πρώτες κατοικίες. Θα ήθελα λιγάκι να σταθούμε εκεί. Για τι νούμερο μιλάμε, για πόσα σπίτια δηλαδή? Στους 10.000 πληστηριασμούς, πιθανολογώ ότι οι πρώτες κατοικίες θα είναι γύρω στις 900 με 1.000 κατοικίες. Το 10%. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, όσοι έχουν προδιοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για το επόμενο πεντάμηνο με εξάμηνο. Δεν είναι μικρό το νούμερο, κύριε Τρανόρη. Μικρό δεν είναι, δεν αλλά είναι υπάρχουν μικρό. Τρόποι προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, για βοηθήστε μας λιγάκι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, αλλά σε κάθε περίπτωση ο νομοθέτης έχει εφοδιάσει τον οφειλέτη με τα νομοθετικά ερκήρια εργαλεία, με τον 4738 του 2020, προκειμένου να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Ναι. Τα νομοθετικά εργαλεία αυτά είναι δύο. Είναι πρώτον εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης. Βάσει μιας πλατφόρμας, λοιπόν, ο οφειλέτης μπορεί να έρθει και να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του με το δημόσιο και τις τράπεζες, με ευνοϊκούς όρους. Και συγκεκριμένα, όσον αφορά το δημόσιο, προβλέπεται ρύθμιση έως 20 έτη, δηλαδή 240 δόσεις, και τις τράπεζες έως 35 έτη, δηλαδή 420 δόσεις. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα θετικά, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μια επιλεξιμότητα της τάξης του 70-75%. Ενώ πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει 75% των αιτήσεων που γίνεται για τον εξοδικαστικό. Προχωρούν σε κατάσταση ρυθμίσης. Δηλαδή παίρνει ο ενδιαφερόμενος παίρνει προσφορά, πρόταση. Παίρνει πρόταση και η πρόταση αυτή γίνεται αποδεκτή από τους services και από το δημόσιο. Mm-hmm. Να σας πω ενδεικτικά ότι ήδη έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν γύρω στους 8.000 οφειλέτες με συνολικές υποχρεώσεις πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα που μιλάμε. Το ποσοστό αυτό ήταν σαφώς μικρότερο, έχει αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά μετά την τελευταία τροποποίηση του νόμου, που ουσιαστικά επέβαλε στις τράπεζες να αιτιολογούν για ποιο λόγο δεν δέχονται τη ρύθμιση που προτείνει ο αλγόριθμος. Σωστά. Και αυτό είναι το ένα νομοθετικό εργαλείο. Το δεύτερο νομοθετικό εργαλείο που έχει εφοδιάσει ο νομοθέτης είναι ο ευάλωτος οφειλέτης, η βεβαίωση ευάλωτο οφειλέτη. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης πρώτης κατοικίας. Μέχρι την σύσταση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπου εάν πληρούνται κάποια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, μπορεί ο οφειλέτης να εξασφαλίσει μια βεβαίωση. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι να υπάρχει εισόδημα οικογενειακό έως 7.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο μέλος με ανώτατο όριο της 21.000 ευρώ. Δεύτερον, το ύψος της ακίνητης περιουσίας να είναι σε 120.000 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 15.000 ευρώ με ανώτατο όριο της 180.000 ευρώ. Και τρίτον, είναι να υπάρχουν καταθέσεις έως 7.000 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ με ανώτατο όριο. 7.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σημαίνει 6 εκατοστάρικα το. Επειδή παρακολούθησα. Οικογενειακό εισόδημα. Έτσι. Επειδή παρακολούθησα το προηγούμενο θέμα και αναμένονται και αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα και έχουν ήδη γίνει κάποιες αυξήσεις, θα πρέπει η κυβέρνηση να εξετάσει πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο
να αυξηθούν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει ο κόσμος να αποκτήσει τη βεβαίωση ευάλωτο φιλέτη. Που αποκτώντας τη βεβαίωση αυτή του ευάλωτο φιλέτη, ουσιαστικά κάνει χρήση των επιδομάτων στέγασης από 70 έως 210 ευρώ για 15 μήνες, αλλά βασικότερο όλων αναστέλλονται πληστηριασμοί. Σημειωτέων, να σας πω το εξής, ναι, ότι από τις 45.000 αιτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί, μόλις 5.000 έχουν καταφέρει να πάρουν βεβαίωση οφειλέτη. Γιατί όμως? Γιατί οι ίδιοι οφειλέτες δεν συνενούν στην άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρίτου. Α, δηλαδή μπορεί να έχουν λεφτά στην άκρη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Νικολόπουλος. Που είναι... Κύριε Νικολόπουλε, αλλάζει και ο τρόπος που θα λειτουργούν οι διαχειριστές των δανείων. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν αγοράσει τα δάνειά μας από τις τράπεζες και κάθε τρεις και λίγο μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε: χρωστάς τόσα. Ευχαριστώ, το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Τι αλλάζει, τι πρέπει να ξέρει αυτός ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο το οποίο έχει περάσει σε σερβίσερ? Κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό που λέτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε φορά ακούμε ότι αλλάζει η διαδικασία, αλλάζει το πλαίσιο. Εγώ πιο πολύ πιστεύω ότι γίνεται για να τονιστεί, για να τονιστούν κάποια πράγματα τα οποία δεν τηρούν οι σερβίσερ τελικά. Να σας πω ότι όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα πριν από χρόνια, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία να περάσουν τα δάνεια σε funds. Οπότε και οι services δεν ήταν έτοιμοι να υποδεχτούν αυτόν τον όγκο των δανείων. Δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας δανειολήπτης ο οποίος πήγαινε να ρυθμίσει, καταρχήν υπήρχε μια προτεραιότητα, δηλαδή πρώτα πήγαινε στα πολύ μεγάλα δάνεια και σιγά σιγά όσο μειωνόταν αυτό, δεν μπορούσε να βρει και άκρη, δεν μπορούσε να βρει κάποιον να μιλήσει μέσα για να πάει σε ρύθμιση. Με αποτέλεσμα μα τηλεφωνούσαν οι άνθρωποι να βρουν κάποιον και να έχουν μια απάντηση και δεν υπήρχε κανείς. Όχι μόνο. Πόσες φορές το παρουσιάσαμε μέσα από την εκπομπή μας? Ακόμα και πολλές φορές όταν τους παίρνεις τηλέφωνο και τελικά καταλήγεις στο προφορικό να σου πούνε κάτι, ποτέ αυτό δεν γίνεται γραπτός. Δηλαδή ποτέ αυτό. Στην πράξη όμως μετά τι γίνεται? Στην πράξη, εντάξει, μετά όταν είναι να υπογράψει συμβάσει, υπογράφει συμβάσει. Αλλά πολλές φορές μπορεί να έχει κάνει μια προφορική συμφωνία στην οποία σου λέει προφορικά στο λέω. Αλλά και στα όταν πας να υπογράψεις, μία-δύο μέρες πριν σου λέει έχουμε μια μικρή αλλαγή, όχι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Αυτά τελειώνουν τώρα ή τα βλέπουμε να δει? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και μια πρακτική. Όταν θες να πιέσεις κάποιον να προχωρήσει σε ρύθμιση, η επίσπευση των πληστηριασμών, όπως είπε και ο κ. Στρανούλης, είναι μια πρακτική. Δηλαδή, προκειμένου να πιέσουν, πάνε και επισπεύδουν ειδικά σε εμπορικές επιχειρήσεις που ξέρουν ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, μιλάμε για μια εταιρεία, ας πούμε, leasing, η οποία πάει να κατασχέσει τα μηχανήματα του επιχειρηματία, ξέρει ότι άμα γίνει αυτό το πράγμα, τελειώνει η επιχείρηση. Άρα, πολλές φορές γίνονται και τέτοιες απότομες. Ενώ ξεκινάς μια διαδικασία να ρυθμίσεις, είσαι πάνω στη διαδικασία και τελικά σου έρχεται κατασχετήριο, χωρίς να. Και λες, παιδιά, πάμε να ρυθμίσουμε. Γιατί λόγο γίνεται αυτό το πράγμα? Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα πρέπει να κινηθεί? Εντάξει, εκεί, ο άνθρωπος. Αναγκαστικά πας σε έναν δικηγόρο, χρειάζεται τη βοήθεια ενός δικηγόρου για να κάνει ανακοπές στις αποφάσεις κτλ. Πολλές φορές μέσα και στην ίδια εταιρεία. Ναι. Ανάμεσα σε διαφορετικούς, ας το πούμε έτσι, σε διαφορετικά τμήματα των παρόχων, ο ένας ρυθμίζει και ο άλλος δεν ρυθμίζει αφού έχει ρυθμίσει ο προηγούμενος. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια διαδικασία να γίνεται και λίγο γκανγκστερικά. Δηλαδή είναι εκεί που θα πέσεις, μας λέτε. Είναι πάρα πολύ εκεί που θα πέσεις. Δηλαδή εξαρτάται και από την ποιότητα του υπαλλήλου με τον οποίο θα μιλήσεις. Αν θέλει πραγματικά αυτός να μπει σε μια διαδικασία να σε βοηθήσει να κάνεις και τη ρύθμιση. Σώνονται αυτές οι περιπτώσεις, κύριε Τρανόρη? Σε πολλές περιπτώσεις σώζονται, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση από τις δύο πλευρές. Αυτό είπαμε, από τη μία δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα εργαλεία. Σας είπα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός και οι ανακοπές ενδεχομένως να δώσουν και τον χρόνο και τον τρόπο για να μπορέσει εν τέλει να επιτευχθεί μια ρύθμιση. Κάποιος που έχει δει το ακίνητό του προς εκπληστηριασμό στο e-auctions τώρα, τι μπορεί να κάνει? Να προωθήσει απαραίτητες ενέργειες ανακοπών, προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει κάποιο χρόνο ώστε να έρθει σε απευθείας διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Και πότε θα γνωρίζει, κύριε Τρανόρη, αν όντως δεν μπορεί να σώσει το ακίνητό του, το σπίτι του ή όχι? Δυστυχώς θα το γνωρίζει σε περισσότερες περιπτώσεις λίγο πριν τον πληστηριασμό. Αναγκαστικά. Άρα πολύ να σημειώσω επίσης ότι πλέον, επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές των ακινήτων, είναι πιο επικερδές για τις εταιρείες να πληστηριάσουν το ακίνητο, γιατί όλα όταν γίνει πληστηριασμός, τα χρήματα τα παίρνουν με την νομοθεσία την καινούργια, τα παίρνουν οι servicers, έτσι. Δεν πάνε δηλαδή χρήματα σε τρίτους. Άρα, όσο ανεβαίνουν τιμές των ακινήτων, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο κάποιος να ρυθμίσει. Γιατί είναι πιο υποφελές για τους servicers να πάρουν το ακίνητο. Κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αυτοί έχουν αγοράσει περίπου, λέμε τώρα στις ακριβές περιπτώσεις, στο 7-8% της αξίας του. Ένα δάνειο το οποίο έκανε 300 χιλιάρικα, το έχουν αγοράσει στα 20. Το ακίνητο όμως το οποίο έκανε τότε 300 χιλιάρικα, τώρα μπορεί να κάνει 400.
380. Συνήθως αυτές οι μεγάλες μειώσεις που αναφέρατε αφορούν μη εξασφαλισμένα δάνεια. Στα εξασφαλισμένα δάνεια στα που υπάρχουν, στα ανυπόθηκα δηλαδή, είναι μικρότερη έκπτωση που έχουν πάρει. Σε κάθε περίπτωση είναι. Γιατί έχει προσεγγίσει το ακίνητο. Επίσης, να πω κάτι άλλο, ότι ο άτοκος διακανονισμός τώρα που θα δώσει ένα σερβισερ είναι πάρα πολύ σημαντικός με τα επιτόκια σε τέτοια επίπεδα. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα να σου δώσει άτοκο διακανονισμό με επιτόκια 0 και άτοκο διακανονισμό με επιτόκια 5. Άρα, υπάρχουν άτοκοι διακανονισμοί στην. Υπάρχουν άτοκοι διακανονισμοί. Όσο πιο λιγότερες πιθανότητες έχει ο σερβισερ να ανακτήσει μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου, τόσο πιο δεκτικός είναι στο να κάνει μεγαλύτερη ρύθμιση. Άρα, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, είναι αρκετά μεγάλες οι εκπτώσεις που δίνουν οι σέρβισες σε αυτούς που θέλουν να ρυθμίσουν. Έχει να κάνει με την εξασφάλιση. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τρανόρη. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλημέρα. Να είστε καλά, να χαίρετε και πάλι. Και χρόνια πολλά για το όνομά σας. Πολύ χρόνος. Φεύγουμε, κύριε.